Καλά είσαι. Γεια σου πάλι, Γκάρι. Όχι, δεν σου Ουβερτούλα, είναι χειρότερα. Εννοείται αυτό.
Έγινε ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό με δύο ομάδες οι οποίες πραγματικά διαθέτουν παίχτες οι οποίοι έχουν ποιότητα. Εμείς σαν στόχο είχαμε να παρουσιαστούμε δυνατοί και με ένα παιχνίδι πρωτοβουλίας να μπορέσουμε να δείξουμε ότι αξίζουμε να είμαστε στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Πραγματικά αντιμετωπίσαμε μια ομάδα η οποία έχει ρόστερ καλό, καλό νεαρό προπονητή, ο οποίος του εύχομαι τα καλύτερα, και πραγματικά πρέπει στο χώρο μας να έρχονται τα νέα τα παιδιά από πίσω, γιατί πραγματικά έχουν και πολλές εμπειρίες σαν ποδοσφαιριστές αλλά και σαν προπονητές, θα τις αποκτήσουν. Θα ήθελα να πω ότι η ομάδα έχει μια πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία και αυτή οφείλεται στον προηγούμενο προπονητή, τον Κώστα τον Βαγκετζή, ο οποίος έκανε καταπληκτική δουλειά στο κομμάτι αυτό, και γενικά την ομάδα την είχε πάρα πολύ καλή. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί την ομάδα την άφησε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με το Χρυσοχώρι στην έδρα μας και μόνο αν το κερδίσουμε θα μπορέσουμε να πούμε ότι αυτή η νίκη η οποία κάναμε ανταποκρίνεται και στο βαθμολογικό πίνακα. Θα ήθελα να ευχηθώ στο Βασίλη τον Νικολαίδη καλή πορεία και στο πόστο του προπονητή αλλά και γενικά στην ομάδα των αντιφιλίππων, η οποία έδειξε ότι είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ σκληρή. Γνωρίζαμε από πριν ότι θα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα με αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ νευρικοί από το πρώτο λεπτό. Δεν μας βγήκε τίποτα από αυτά που είπαμε στα αποδυτήρια. Θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν, μάλλον ισορροπήσαμε κάπως το παιχνίδι. Είχαμε και εμείς κάποιες ευκαιρίες. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού όμως ο Ηρακλής έδειχνε να πατάει καλύτερα. Μπόρεσε να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες. Και πιστεύω ότι η δίκαια έφτασε στη νίκη. Νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει χειρότερο παιχνίδι, αλλά αυτό δεν θα μας σταματήσει. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Ο στόχος μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν σε ψηλότερη θέση στη βαθμολογία. Και θα συνεχίσουμε. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στον Ορφέα. Συνεχίζουμε. Ψηλά το κεφάλι και δουλειά. Θα διορθώσουμε τα λάθη μας και θα γίνουμε καλύτεροι. Να δώσω συγχαρητήρια στον Στέλιο τον Ιγνατιάδη. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή στον Ορφέα. Και ήταν τιμή μου που δεν αντιμετώπισα σήμερα.